Καλησπέρα από τα Πολλά GR. Είμαστε στο γήπεδο της Χιζούπολης. Το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ της ομάδας της Κηπούπολης και του Ημιτού ήρθε υπέρ της ομάδας της Κηπούπολης με 2-1. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή της ομάδας της Κηπούπολης, τον κύριο Παλίδη Χρήστο, και τον αρχηγό της ομάδας, το σκόρο του δεύτερου γκολ, τον κύριο Σταυουλίδη Αλέξανδρο. Παιδιά, κάποιο σχόλιο σχετικά. Κάνατε την ανατροπή, βρεθήκατε πίσω στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο με 1-0. Τελικά το σκορ ήρθε 2-1 υπέρ της ομάδας σας. Κάποια σχόλια θέλουμε, οπωσδήποτε. Ήθελα να πω συγχαρητήρια στην ομάδα μου που έκανε ανατροπή. Βρεθήκαμε τον γκολ, ήταν η πρώτη φάση του δεύτερου ημίχρονου. Και να δώσω συγχαρητήρια και στην αντίπαλη ομάδα, γιατί ήταν αξιόμαχη μέχρι τέλους. Αυτό αναγάγει και την νίκη μας όταν γίνεται πίνος καλού αντιπάλου. Η νίκη μας είναι πιο σημαντική. Ήθελα να πω ότι η ομάδα έρχεται μετά από μια δεύτερη νίκη. Αυτή είναι η δεύτερη νίκη μετά από μια άλλη νίκη εγκαθίον της μιας πάρα πολύ καλής ομάδας της Αμφίπολης. Ήθελα να το αναφέρω αυτό. Και να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά. Έχουμε μια μεγάλη συνέχεια. Είναι ακόμα 12 παιχνίδια. Και θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτούς τους ρυθμούς. Πολύ ωραία. Να πούμε και λίγα πράγματα για τον κόσμο που σας υποστηρίζει. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε τον κόσμο μας κοντά μας. Μα είναι πολύ όμορφο που γεμίσει το γήπεδο. Εμένα μου άρεσε που είδα και πολλά μικρά παιδιά. Είδα και τους γονείς με τα παιδιά. Και τώρα μου δίνεται και η αφορμή να πω και για το όραμα του πρόεδρου μας, του Παύλου του Ακρή. Μου το έχει πει πολλές φορές ότι θέλει να φτιάξει ένα γήπεδο που να έρχεται ο κόσμος να ευχαριστιέται αυτό που προσφέρουμε, το θέμα μέσα από το ποδόσφαιρο. Και νομίζω ότι τα παιδιά προσπαθούμε να καταφέρουμε, δηλαδή, όπως έρχεται να μας δει, προσπαθούμε να παρουσιάσουμε ένα ωραίο θέαμα, να βάλουμε την μπάλα κάτω, να μιλήσω λίγο έτσι πιο απλά, να βάλουμε την μπάλα κάτω, να δημιουργήσουμε πολλές ευκαιρίες και να έχουμε ένα παιχνίδι ανοιχτό, χωρίς σκοπιμότητες. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Θα φτάσουμε, μπορούμε και καλύτερα, αυτό θέλω να πω. Πολύ ωραία. Για τους επόμενους αγώνες θα υπάρξει κάποιο ντέρμπι, θεωρείτε? Τώρα που είπατε για τους επόμενους αγώνες, όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά για μας, τα βλέπουμε ένα προς ένα. Εμείς όμως, αυτό το λέω και στα παιδιά, το λέω και σε όλους, ότι η Κηπούπολη ως οργανισμός δεν είναι ότι διεκδικεί την άνοδο πάση θυσία. Είναι πιο σημαντικό για την Κηπούπολη να ολοκληρώσει αυτή την πρόοδο που αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, που είναι σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή είναι στο διοικητικό, είναι στο οργανωτικό, είναι στο αντρικό τμήμα και στην Ακαδημία. Δηλαδή υπάρχουν επιμέρους παράλληλοι στόχοι, οι οποίοι τρέχουν ταυτόχρονα, δηλαδή έχουν ανοιχτεί όλα τα μέτωπα ταυτόχρονα και αυτό είναι το σημαντικό στην πορεία αυτή. Εγώ προσπαθώ μαζί με τα παιδιά, τους συνοδοιπόρους μου, προσπαθούμε να παρουσιάσουμε σε κάθε αγώνα μια ομάδα που μπαίνει μέσα για να κερδίσει. Τώρα, στο τέλος η συγκομιδή και το άθροισμα, αν μας δώσει και την άνοδο, καλώς να έρθει. Η ομάδα όμως θα πρέπει να είναι έτοιμη για όλα αυτά. Και ο στόχος του να αναπτυχθεί η Ακαδημία της Κηπούπολης ανάγεται πιο πάνω και από την άνοδο. Θα ήθελα να το τονίσω. Ομολογωμένως, εμείς θα προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε οτιδήποτε μας αξίζει. Πολύ ωραία. Να μιλήσουν και λίγο και ο Αλέξανδρος. Τελικά πεισμόσατε και βάλατε και το δεύτερο γκολ, περάσατε μπροστά στην επίθεση. Κάποια σχόλια σχετικά? Ναι, βρεθήκαμε πίσω στο σκορ στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, αλλά καταφέραμε και το γυρίσαμε. Το ξέραμε ότι θα ήταν κλειστό παιχνίδι, ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Αυτό δείχνει το μέταλλο της ομάδας, ότι καταφέραμε, καθώς βρισκόμασταν πίσω στο σκορ, να γυρίσουμε το παιχνίδι, να έχουμε ηρεμία στο παιχνίδι μας, γιατί στο πρώτο ημίχρονο καλώς και εγώ δεν την είχαμε. Στο δεύτερο ημίχρονο τη βρήκαμε, βάλαμε κάτω την μπάλα, παίξαμε και ήρθε το αποτέλεσμα, αυτό που θέλαμε εξ αρχής. Πολύ ωραία. Η ομάδα είχε έρθει και από κάποιους τραυματισμούς ή ήταν πλήρης? Όχι, πλήρης, δεν είχαμε κανέναν τραυματισμό.
σχετικά με τις καινούργιες εντάξεις στο δυναμικό της ομάδας, τα καινούργια παιδιά που έχουν έρθει, έχετε, πώς το λένε, ενταχθεί, είναι όλα... Ναι, ναι, εννοείται. Όλα τα παιδιά είναι χρήσιμα και θα βοηθήσουν πάρα πολύ για το υπόλοιπο της σεζόν, γιατί είναι, είναι μια μακρά πορεία όλο αυτό. Και λίγα λόγια και για τη διοίκηση, έχετε, σας τα παρέχει όλα, είναι... Ναι, ναι, η διοίκηση εννοείται τα πάντα, είναι δίπλα μας, σε ό,τι ζητήσουμε, τα πάντα είναι δίπλα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ωραία. Θεωρώ ότι είδαμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι σήμερα. Μας αρέσει να βλέπουμε ποδόσφαιρο, ήταν ένα... Θεωρώ ότι σήμερα ήταν μια πάρα πολύ καλή νίκη του, της Κηπούπολης. Να ευχηθώ πάντα νίκες, παιδιά. Ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.